Από εδώ προσχέτω την άλλη ράμπα, ξέρεις, ναι. Εδώ είναι το τελείωμα του χοντάκια, δηλαδή το τερμάτισμα του χοντάκια. Αν θέλεις, Ναι. πάρεις μικρόφωνο. Κεντρικό. Κεντρικό αυτό, νομίζω καλύτερα για να περνάμε κιόλας. Το οποίο είναι πολύ εύκολο να το πάρεις το κεντρικό, έτσι, αξίζει να το δεις. Εδώ είναι το τερμάτισμα του χοντάκια και όχι στο καπέλο. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ολοκληρώθηκα σαν χοντάκια με το καπέλο, αλλά τελικά εδώ είναι, εδώ ολοκληρώνεις σαν χοντάκια. Δηλαδή, να λες είμαι χοντάκια, τέλος. Έχεις βγάλει το, δεν έχει ρεύμα. Α, έχει ρεύμα. Ναι. Θα τα ανοίξουμε. Το βάλω και μπροστά. Α. Ξέρεις τι, για παρουσίαση αυτό, να δείξουμε λίγο αυτό να φύγει και να το βάλουμε στη μέση, εδώ να έχουμε πιο πολύ χώρο. Για παρουσίαση να μας το δείξει. Να μπορούμε να κλώσουμε. Εντάξει, αυτό να το δείξουμε. Θα έρθει η ώρα του, λίγο εδώ πέρα. Ναι, ωραία. Αλλάζει χρώμα εδώ, γίνεται χαμελέον. Τι διαφορές έχει αυτό, Γιωργάκη? Το μαυρό. Αυτό από το άλλο. Από το μεγάλο, το ναι, tour ναι, που λέμε. Ναι, ναι. Το μπάγκερ έχει πιο κοντή ζελατίνα. Είναι και αυτή η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη, αλλά είναι πιο κοντή. Θα φας αέρα, δηλαδή. Είναι η σπορ. Θα φας αέρα. Είναι η σπορ εκδοχή. Είναι πιο ελαφρύ στην κίνηση. Εγώ είμαι ψηλός, δηλαδή. Είμαι ψηλός. Εάν τη σηκώσουμε τη ζελατίνα πάνω, νομίζω θα σε καλύπτει. Υπάρχει και αξεσουάρ πιο ψηλή ζελατίνα. Ναι. Από τη Honda και σίγουρα aftermarket. Απλά σου δίνει την αίσθηση του γυμνού κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό το έχουν βάλει, για να είναι πιο σωστό για το χαρακτήρα της μηχανής. Γι' αυτό δεν έχει και την βαλίτσα, δεν έχει τον αερόσακο, είναι αυτό η σπορ εκδοχή του Goldwing. Αυτό είναι αλητεία. Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί ενώ είναι Goldwing, είναι αλητεία. Ναι, και στο δεν χρώμα έχει, το δεν χρώμα έχει αερόσακο αυτό. Αυτό δεν έχει αερόσακο, δεν να, έχει τη θερμανόμενη σέλα. Να πούμε στους φιλιθεραδές ότι μπορεί να είναι και η μοναδική μοτοσυκλέτα που έχει αερόσακο. Βγαίνει, όχι αυτήν, εκείνη. Άμα τρακάρεις, ανοίγει εδώ πέρα ένας αερόσακος τεράστιος. Όλο αυτό το κομμάτι. Σκόνει όλο αυτό το κομμάτι. Ναι. Υπάρχουν... Ένας τεράστιος αερόσακος ανοίγει. Δεν έχει τον αερόσακο, αυτή είναι η εκδοχή, το μοντέλο. Τον αερόσακο και τη θερμενόμενη σέλα. Έχει θερμενόμενα grip. Και δεν έχει βαλίτσα πίσω. Δεν έχει βαλίτσα βασικά πίσω. Λείπει κάποιος εξοπλισμός που δίνουν μαζί με την Tour ως top εκδοχή. Δηλαδή έχει πράγματα που μπορείς να βάλεις στην μπάγκερ. Και δεν έχει προβολάκια. Τα μπορείς, ναι, μπορείς να τα βάλεις όμως. Δεν έχει το κεντρικό stand που μπορείς να βάλεις. Η τρίτη βαλίτσα, η κεντρική, μπαίνει στο μπάγκερ. Αλλά έχει υψηλό κόστος. Αλλά μπορείς να βάλεις την κεντρική βαλίτσα. Άμα θες, δηλαδή μπορείς να το βάλεις πράγματα και ναι, τον αερόσακο. Μπορείς να βάλεις. Τον αερόσακο δεν μπορείς να το βάλεις. Μετά παίρνεις τέτοιο. Ακριβώς. Ναι. Ειδικά με το κόστος που έχουν, το ξεπερνάς. Ναι. Και αερόσακο δεν θα έχεις ποτέ. Δεν μπαίνει ο αερόσακος εκ των υστέρων. Μπαίνει μόνο στην αρχική εκδοχή. Θυμάσαι τιμή σε αυτό. 33,5 έχει αυτό. Ναι. 44% έχει το. Η top. Είναι η πιο ακριβή Honda που υπάρχει, την έχουμε εδώ στο κινητό. Παραγωγή. Ναι. Ναι. Παραγωγής, γιατί υπάρχουν. Εντάξει, παραγωγή μπορεί να φτιάξει κάτι special και να έχει και 200.000. Ναι, παιδιακά ναι, που βγαίνουν κατά καιρούς. Αλλά παραγωγή που υπάρχει στον δημοκατάλογο της Honda. Ναι, ναι, κάτω παραγγελία έρχεται σε 4 μήνες. Υπάρχει διαθέσιμο άμεσα στο κατάστημά μας. Είναι η Goldwing η Tour και η σπορ εκδοχή της η Bagger. Η οποία φέτος τη χαρακτηρίζει το πράσινο αυτό, δηλαδή σκούρο χρώμα. Γιώργο, εσείς εδώ στον Κινουσάτη. Βασίλη. Έχετε μία τρέλα με τα Goldwing, δηλαδή έχουν περάσει πολύ Goldwing ναι, από εδώ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είστε οι πιο κορυφαίες, ας πούμε αυτό το μενού εδώ πέρα το έχεις για την πλάκα τώρα. Έχουμε δώσει αρκετά για Goldwing, πάντα μιλάμε έτσι, δεν είναι ότι δίνουμε κάθε μέρα. Έχει μπαταρία αυτό τώρα. Αυτό δεν έχει, έχει το Tour. Σε άλλο επεισόδιο, το οποίο θα το κάνουμε στα γυρίσματα τώρα. Ναι. Τι. Λίγο χαμηλό φέτο, χαμηλά. Ναι. Σε άλλο επεισόδιο θα σας δείξουμε τις λειτουργίες. Εμείς θα το γυρίσουμε τώρα το βίντεο, εμείς θα το βάλουμε ναι, άλλη μέρα. Κατάλαβες. Ναι. Ας φαίνεται ότι... Ναι, σωστό. Ναι. Τώρα δείχνουμε την τις διαφορές. Την έκταση ναι, και τις διαφορές. Ναι. Οι λειτουργίες της μπάγκερ, στην ουσία το ο πίνακας οργάνων ό,τι κάνει, είναι το ίδιο στην Tour. Δεν έχει κάτι... Δηλαδή, ο εξοπλισμός στα πίσω ηχεία που δεν έχει δεν επηρεάζουν σε αυτό το κομμάτι. Α, το άλλο το μοντέλο δεν έχει. Δεν έχει. Εδώ γιατί έχει αερόσακο. Εδώ πέρα έχει αυτό το χώρο που μπορεί να αποθηκεύσει κάποια πράγματα, κλειδιά, τηλέφωνα και παροχή ρεύματος για να το φορτίσει. Ενώ το άλλο το μοντέλο, αυτό εδώ το έχει στη βαλίτσα την πίσω. Γιουργάκη, αυτό τι κάνει, φίλε. Αυτό εδώ πέρα
Όταν ανοίγει, ναι, εξομαλύνει τον αέρα που έρχεται από κάτω. Όταν δηλαδή σηκώνει τη ζελατίνα, επειδή περνάει αέρα και σε ενοχλεί, αυτό εξομαλύνει τον αέρα για να μην σε επηρεάζει, να μην κάνει τρομπιλισμού. Να μην τον τρώσει στο σβέρκο. Ναι. Είναι σαν να οδηγά αυτοκίνητο με ανοιχτό παράθυρο. Αισθάνεσαι τον αέρα να περνάει δίπλα σου και δεν σε ενοχλεί καθόλου. Αυτό προσθέτει αέρα ή αφαιρεί. Αφαιρεί. Α, αφαιρεί. Αφαιρεί αέρα. Από τον αέρα που περνάει από πάνω όταν ανοίγει, δημιουργούνται στρομπιλισμοί και αυτό του πάει. Τώρα δεν έχουμε ρεύμα για το σηκώσουμε. Γιωργάκη. Είναι που εγώ, σαν μοτοσυκλετιστής που είμαι, ναι, μπορεί να μην έχω πολλές γνώσεις, αλλά έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Και έχω πολύ καλή άποψη. Σίγουρα. Βέβαια. Γιατί εγώ με τις πράξεις πολύ. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω ότι να πετύχεις μηχανή που να μην σε ενοχλεί ο αέρας, δεν είναι εύκολο πράγμα. Σωστό. Δηλαδή, εγώ τώρα σου δώσω τη δικιά μου τη μηχανή, η οποία με έχει κάτσει πολύ καλά εμένα με το τζίβι, το τζάμι. Mm-hmm. Έχω το NC το 7,5 και με έχει κάτσει πολύ καλά. Φοβάμαι να αλλάξω μοτοσυκλέτα γιατί δεν ξέρω μα. Με κάτσει καλά η επόμενη. Μπορεί, ναι, να είναι πιο μεγάλη μηχανή, πιο μεγάλα τζάμια. Μπορεί να με σπρώχνουν τον αέρα στο σβέρκο. Mm-hmm. Και με έχει κάτσει πολύ καλά. Αυτή είναι εδώ η μοτοσυκλέτα. Σε δίνει αυτό εδώ πέρα το εξτρά. Ναι. Το οποίο μπορεί να μην σου κάτσει, να σηκώσει αυτό και να σου κάτσει καλά. Σωστά. Αυτό είναι για αυτή την περίπτωση. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να πω στον κόσμο, ναι, γιατί να το ξέρει αυτό. Γενικά, ό,τι μοτοσυκλέτα. Παίρνεις μία που έχει τρελή ανεμοκάλυψη, το έχει πει ο φίλος σου, και ανεβαίνεις πάνω και τρως όλο τον αέρα στο σβέρκο και λες, σ' αρέσει αυτή η ανεμοκάλυψη. Βρε, η ανεμοκάλυψη καλή είναι, δεν σε κάθεται εσένα καλά. Έτσι είναι. Και αυτό που λες είναι σημαντικό, δεν είναι για όλους το ίδιο. Δηλαδή, αυτό, ναι, που εσένα επηρεάζει, εγώ που έχω άλλη εμπειρία, μπορεί να μην με επηρεάζει, να με επηρεάζει περισσότερο. Οπότε, ναι, όταν δίνουμε συμβουλές σε κάποιον για τον μηχανή, για τον αέρα, πρέπει να σκεφτόμαστε τα δικά του τα δεδομένα, όχι τα δικά, ναι, μας. Εσύ, ας πούμε, έχεις κάνει χιλιόμετρα άπειρα. Κοίταξε, μοτοσυκλέτες, ό,τι και να σε πει ο άλλος, αν δεν τη δοκιμάσεις. Σωστό. Τώρα ξέρεις που πάω. Πάω την κουβέντα. Πάω την κουβέντα στο. Ρε, είμαι γεννημένος μαρκετίστος. Το πάω εκεί. Εκεί το πας πάλι. Σιγά σιγά. Εκεί το πας σιγά. Ξεκίνησα. Από αλλού ξεκινάει. Όχι, όχι, Δημήτριο. Ναι. Λοιπόν, εδώ μπορεί να είμαστε στην αμφιθέατρο αυτή τη στιγμή. Αλλά. Θα κάνω ένα διαφημιστικό ποστάκι τώρα. Αλλά ο άλλος εκεί πέρα στον Άγιο Δημήτρη τα για τεστ. Που σημαίνει χωρίς πλάκα τώρα. Όχι, έτσι είναι. Πέρα από το. Όχι, τώρα, τώρα πρόσφυγα. Αυτό το λέω για διαφημιστικό λόγο. Ναι. Βοηθά τον Αντώνη, γιατί είμαι και τον. Είναι ενημερωτικό, καλό, ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, αλλά χωρίς πλάκα, άμα πας το δοκιμάσει, θα πάρεις αυτό που θες. Δηλαδή, νόμιζα ότι το θέλω, τελικά δεν το θέλω. Έτσι είναι. Θέλω εκείνο. Mm-hmm. Δηλαδή, I mean, you know. Yes, of course. Why not? Do you speak English? Yes, I am. Yes, I am. ναι, και αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ και έχεις τη δυνατότητα να το δοκιμάσεις. Μπορείς να βγεις, ρε παιδί μου, να το πάρεις για μισή ώρα, ξέρω το μηχανάκι. Μπορεί να φτάνεις μέχρι τη βάρκιζα, ας πούμε, να το δεις πώς τρίβει, mm-hmm, πώς κάνει, πώς ράνει. Δεν λέμε να το πάρεις τώρα να το ξεκρατενιάσεις. Ξένο μηχανάκι, στο δίνει άλλο. Αυτή είναι η ουσία του τεστ. Ναι. Ναι, να πάρεις μια γεύση, να δεις πώς τριφέρεται, πώς κάθεσαι πάνω, μούδιασες, δεν μούδιασες. Έχει, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα, αυτό δεν το έχει. Πάω να γελάσω τώρα, ξέρεις γιατί. Γιατί έφερα την κουβέντα εκεί, γι' αυτό. Από όλοι ξεκινήσαμε, όχι. Έχει αυτό, το είχε, αυτό το είχε, αυτό το έχει τώρα, δηλαδή έχει πολλά, έχει πάρα πολλά. Όλα τα σκούτερ. Κάνε και εσύ ένα test ride του Kinosati, μπορείς. Όλα τα on-off. Όλα τα on-off της Honda έχουμε τεστ. Έχει το 1100 το. Το 500, το Sebe, το Enix, το Africa, ναι, το Africa, το Trasalp. Όλα τα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Κατηγορίες τις εμπορικές, ας δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει τόσο πολλά τεστ ride στην Ελλάδα. Και γενικά από κάθε μάρκα. Δηλαδή. Και εκτός Ελλάδας. Ναι. Πλάκα, πλάκα. Όχι, το λέω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Η σπεσιαλιτέ τους είναι η Goldwing. Άμα είσαι πολύ καλό παιδί και ψήνεσαι, μπορεί να κάνεις και test ride καμιά Goldwing. Πιο παλιά είχαμε κάνει. Το ξέρεις. Ξέρεις τι, έχω κάνει ένα φίλο, λέω τώρα. Ναι, ναι. Αυτό είχε γίνει. Όταν είχαμε ανοίξει το μαγαζί τη Λευκάδα, είχε κάνει ένα event ο Αντώνης και είχαμε όλες τις μοτοσυκλέτες της Honda. Με είπε. Μας είχε βοηθήσει πολύ η αντιπροσωπεία. Με είπε. Και είχε και τον Goldwing το δικό του Αντώνης που τότε ήταν για test. Επίσης, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφερθώ και στο CB το 500X που. Έμαθα ότι έχει μία ζωηρή έκπτωση της τάξης των 600 ευρώ και επίσης, τα λέω καλά. Ακριβώς. Και επίσης έχει 20% έκπτωση στα εξεσουάρ ή 25, δεν θυμάμαι, σε κάθε εξεσουάρ που βάζει γνήσιο. 25, δηλαδή, άμα τα εξεσουάρ κάνουν 1000 ευρώ, 25% είναι 250 ευρώ βάζεις τσέπη, γλιτώνεις και σύν τα 600 ευρώ που έχει η μηχανή,
Δηλαδή, μπορεί να στήσει ένα CB500 του μπανιασμένο με γνήσια αξεσουάρ και να γλιτώσει 800 με ευρώ με περίπου. Ναι, ναι. Και αν σ' αρέσει το προηγούμενο μοντέλο, αυτό το κάνω τώρα γιατί βγήκε το πιο καινούριο. Αν σ' αρέσει το προηγούμενο μοντέλο, why not? Έτσι είναι. Do you speak English? I am. Yes, 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 I am. I am. Yes, I am. Αυτά. Θα δούμε στο άλλο. Εδώ μπαίνει ένα μαξιλαράκι. Εδώ μπαίνει μια πλάτη για τον αναβάτη. Και εδώ πέρα φεύγει αυτό το κομμάτι και μπαίνει από εδώ η πλάτη του συνεπιβάτη. Εδώ πέρα είναι για να μπουν η σχάρα. Έχει σχάρα, μια πολύ ωραία σχάρα που εκτός από διακοσμητική είναι και για να βάλεις πράγματα να δέσεις. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Να βάλουμε μια τέτοια σε αυτό. Πλάκα θα έχει. Θα έχει πολύ πλάκα. Είναι έξτρα. Ή υπάρχουν και δεν τα έχουμε κουμπώσει. Αυτά είναι έξτρα. Είναι έξτρα που μπορείς να βάλεις σε αυτή τη μοτοσυκλέτα γνήσια της Honda. Έχει πάρα πολλά έξτρα να βάλεις. Ακριβό μηχανάκι. Δεν είναι για όποιον άλλο αυτό. Πρέπει να το έχει κιόλα. Ναι. Και είπαμε είναι η Bagger έκδοση. Και αυτή είναι η Tour. Tour DCT λέγεται. Προβόλια, προβόλια. Λίγο να δείξω τις διαφορές θέλω. Τα προβολάκια είναι υψηλή ζελατίνα που έχει γενικότερα η μεγαλύτερη μάσκα. Μεγαλύτερη. Ναι, ναι, και έχει πιο ψηλή ζελατίνα. Μισό λεπτό. Ναι, άμα τη σηκώσει αυτήν, Μάγδα, έρχεται εδώ πέρα. Κοίτα. Θα κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Έχει διαφορά η ζελατίνα. Με αυτό πας και στη βροχή. Ναι, άνετα. Τώρα είναι κάτω, έτσι, είναι στην κάτω θέση. Ξέρεις, τι κοιτούσα το NT πριν έξω. Ναι. Και έλεγα ότι πας στη βροχή. Άνετα. Το NT. Ναι. Στην κατηγορία το NT είναι μια μικρή Goldwing. Στην κατηγορία που είναι τα Goldwing είναι μόνο το NT δίπλα τους, δεν υπάρχει άλλο. Από τη Honda έχει τα δύο Goldwing και το NT. Αυτά είναι η σειρά η τουριστική. Ναι. Η αμυγός τουριστική για το δρόμο, έτσι αυτό που... Κοίτα εδώ πέρα τώρα. Άλλες διαφορές, εντάξει, να πέρα βάζει... από το... τα εμφανή. Μουσική, μουσική έχει ηχεία πίσω, ενώ η άλλη δεν έχει. Το έχει μόνο μπρος, εδώ πέρα έχει ηχεία πίσω. Μπορούμε να βάλουμε έξτρα ηχεία πίσω βέβαια στην άλλη, μπορούμε να βάλουμε και τη βαλίτσα τη μεγάλη, σαν έξτρα τα δίνει αυτά. Αλλά κανονικά από τη Honda μας δίνει την πίσω θέση ολοκληρωμένη με τα ηχεία. Δεν θα λες μπορούμε, θα λες μπορεί. Μπορεί. Για το Μάνο μιλάς. Ο Μάνος θα το κάνει. Ναι. Το παίρνουμε μαζί. Γίνομαι... Εδώ όχι, έχουμε τερμενούμενη σέλα. Όχι να παίρνεις και εσύ credits. Τα credits σωστών. Μπορεί. Μπορεί ο Μάνος. Βάλει μια πλάτη στην Goldwing, ο Μάνος μπορεί. Ο Μάνος μπορεί. Ο Μάνος μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί ο Μάνος να το κάνει. Εσύ δεν μπορείς. Όχι. Ναι. Από την αλήθεια, όχι. Είπαμε το μενού είναι το ίδιο. Το μενού είναι το ίδιο. Άρα να ανοίξουμε λίγο εδώ. Να ανοίξουμε εδώ. Που θέλει να δει την Bagger, να δει το μενού. Η διαφορά που θα δούμε σε αυτό που δεν έχει το άλλο είναι ότι εδώ πέρα έχει ηλεκτρικά προφόρτιση ανάρτησης. Εδώ πέρα επιλέγουμε αν οδηγάμε με ένα άτομο, με δύο ή με αποσκευές αντίστοιχα και ρυθμίζει την ανάρτηση στην πίσω. Είναι. Ναι. Ενώ στο άλλο δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχει 10.000 ευρώ διαφορά. Μόνο το αερόσαυγο να βάλεις πιστεύω ότι δηλαδή, έχει ένα NC διαφορά. Ναι. Δηλαδή παίρνεις αυτό, παίρνεις και ένα NC. Ένα NC, ναι. Μπορούσαν να το έχουν δώρο, αυτό η ίδια τιμή, αλλά αυτό έχει δώρο ένα NC ναι. Για την πόλη. Έτσι είναι. Οπότε δίνουμε την ίδια τιμή και τα δύο, στο ένα δίνουμε ένα δώρο. Ένα NC, ένα ευκάμιση. Άλλο είναι χωρίς δώρο. Άλλες διαφορές. Άλλες διαφορές, όχι δύο φορές. Η Μάγδα φοράει ακουστικά και ακούει τη φωνή της διπλή τώρα, γι' αυτό μιλάει έτσι. Δεν είναι μεθυσμένη. Τα ηχεία πίσω τα είπαμε, τη βάλιτσα την είπαμε. Το κεντρικό stand που έχει αυτή πάνω είναι στο στάνταρ εξοπλισμό. Τα λέμε τώρα και εκεί. Η θερμαίνουμενη σέλα την είπαμε, που ρυθμίζεται και από εδώ, εκτός από εδώ. Έχει ρύθμιση και για το πίσω σε αυτήν εδώ τη θέση. Βρίσκω ένα ανταλλακτικό ναι. Πάνω σε αυτό το μηχανάκι. Ναι. Που το έχει και το δικό μου το CB το 125. Ολόιδιο. Ολόιδιο ακριβώς. Άμα το βγάλεις από το ένα, μπαίνεις στο άλλο. Για πες, δεν πάει το μυαλό μου, τι μπορεί να έχει το CB το 125. Αυτό εδώ το σήμα. Το σήμα το Honda, όχι εντάξει. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι. Είναι, όχι, είναι το ίδιο. Άμα το είναι βγάλεις. Το ίδιο, το έχει όλα το ίδιο. Να το δείξεις λίγο. Και πίνεις το καντράν από το τέτοιο. Να δεις. Τι luxury σηματάκι έχει το. Έχουν διαφορετική προέλευση όμως. Ναι. Το ένα είναι στην Ιταλία. Ίδια δεν είναι. Ναι. Ναι. Άρα είναι μια χαρά. Είναι και αυτό μια Goldwing. Έχεις και εσύ μια Goldwing. Ναι. Έχει κάτι από Goldwing. Αλάρμ. Έτσι μου ήρθε να το βάλω μπροστά. Μπορώ να κάτσω λίγο πάνω. Βεβαίως. Εδώ αλλά κάτσε. Εγώ θα σου πρότεινα στην άλλη να κάτσεις. Όχι για να σηκώσω το τζάμι. Γιατί εδώ πέρα εγώ είμαι αυτό ψηλός. Αυτό το κάνουμε σε αυτή την έκδοση. Και στα δύο θα κάτσω. Λοιπόν, το τζάμι πώς σηκώνεται. Okay. Εδώ. Ωραία. Βλέπω μέσα από το τζάμι τώρα.
Εγώ, άμα ήταν μηχανή μου αυτή που κυκλοφορούσα, το είχα εδώ. Κάτσε. Εδώ θα το έχω και δεν με έβρισκε καθόλου αέρα. Και μέσα στην πόλη το έχει θέρμα κάτω και έτσι βολεύει καλύτερα. Είναι, αισθάνεσαι καλύτερα την οδήγηση, αισθάνεσαι καλύτερα την κίνηση. Ναι. Μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στο αυτοκίνητο πιο εύκολα. Ενώ στο ταξίδι που δεν σε ενδιαφέρει και θέλει να σου έρχονται μυγάκια στα μάτια, να σε ενοχλεί ο αέρα. Ωραίο. Καθρέφτη τώρα είναι εξερίθμιστη. Είσαι εδώ πέρα. Α, έτσι με το χέρι, ε. Χέρι, ναι. Κάτι ωραίο πάλι που έχει αυτό το μοντέλο. Πέρα το σε τι... αυτό το μοντέλο θα μιλήσουμε μετά, διαφορές θα μιλήσουμε τώρα. Απλά κάτσε λίγο. Με το άλλο. Ναι, ας κάτσω λίγο στο αυτές, άλλο. Αυτές είναι, ναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Προσέχω να μην κάνω καμιά ζημιά, μην γρατσουνίσω τέτοια. Θα το αγοράσει μετά. Τότε να το ξύσω. Διπλό στάντα έχει. Αυτή όχι, μπαίνει έξτρα. Μπορούμε να βάλουμε έξτρα. Κοίτα, τώρα το πιστεύεις ότι... Μπορεί να βάλει έξτρα, ναι. Το πιστεύεις ότι με το που έκατσα εδώ... Είδες πώς αισθάνεσαι, λες και το 6 χρόνια. Λες και το 125, δεν αισθάνεσαι. Κοίτα, με εκείνο μου φαίνεται μαούνα, αυτό μου φαίνεται παπί. Είναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει πολύ πιο εύκολη οδηγησιμότητα, πιο εύκολο γενικότερα στην κίνησή του αυτό από το... Μήπως το τιμόνι είναι λίγο πιο χαμηλό. Νομίζω ότι έχει να κάνει το βάρος το πίσω, που είναι πίσω από τον πίσω τροχό της βαλίτσας και γενικότερα η όλη γεωμετρία που είναι πιο βαριά στην τουρ από το μπάγκερ. Υπάρχουν εδώ πέρα aftermarket τέτοια που ακουμπάς τα πόδια σου, να ξέρεις. Ναι. Αυτά εδώ είναι μανιταράκια για να βρει πρώτο αυτό και εδώ πέρα αντίστοιχα αυτό εδώ για να μην ακουμπήσει η μηχανή σε περίπτωση που σου πέσει. Το ξέρεις τι είδες στο YouTube, να κάνουν σούζες με Goldwing λαμπάδα. Πώς γίνεται, ναι, γίνεται αυτό. Δεν κάνω, όχι το αυτόματο. Πρέπει να είναι το παλιό με το συμπλέκτη. Ναι, δεν ξέρω, πάντως είδα εγώ, είδα να είναι έτσι. Έχω ένα φίλο τώρα να μου έρθει, αυτός θα σηκώνει όλα τώρα, θα έρθει εδώ πέρα να κάνει μια σούζα με την κόλτρια. Σε μέγεθος, είναι η ίδια ακριβώς. Είναι λίγο πιο μακρύ νομίζω. Ναι, τα ίδια είναι, ίδια με τα τροχιό. Δεν ξέρω αν βγαίνει πιο ξεβαλίτσα. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι το ίδιο. Σε ύψος ήταν διαφορετικό λόγω της ζελατίνας, τέτοιου επίπεδου. Άρα η αίσθηση που έχει ο Βασίλης, τώρα μπορώ να μιλήσω πολλά. Άρα η αίσθηση που έχει ο Βασίλης είναι καθαρά από θέμα... Είναι... Ναι, ναι, ναι. Τι... Ναι, η πίσω η βαλίτσα χαλάει το κέντρο βάρους, το σηκώνει πιο ψηλά και σου δίνει άλλη αίσθηση. Και είναι και πιο βαριά, έτσι, η τουρα από αυτή. Και εδώ τώρα που μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα, ναι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε λίγο και με αυτό. Ας πούμε, έχει ίδιο το αυτοκόλλητο. Ένα βασικό... Ταξιδεύουν και τα δύο, είναι touring, ναι. Και τα δύο. Μια μεγάλη διαφορά που έχουν είναι ότι αυτό είναι κόκκινο. Δεν είναι, ναι. Είναι οπότε... Κοίτα, αλλιώς, για ταξίδι έχει το ένα. Και τα δύο κάνουν ταξίδι. Ναι. Ναι. Το ίδιο μακριά μπορεί να πας και με τα δύο. Μας έπιασαν με αυτά που λες. Με λέει ο άλλος, πού πήγες με αυτό, ρε. Εδώ οι άλλοι πάνε με τα πόδια, με τα ποδήλατα, δεν θα πάει αυτό. Το λέει. Σωστό. Αυτό. Έχουν έρθει από τη Γερμανία με τα ποδήλατα. Πώς ήταν μετά όμως κιόλας. Όταν ήρθανε αυτοί, όταν κατεβήκαν τα ποδήλατα, πώς ήτανε. Πηγαίνουν έτσι. Πότε, α, μπράβο. Ναι. Και πόσο καιρό κάνανε να έρθουνε. Ενώ άμα πήγαινε με αυτό στη Γερμανία, θα έβγαινε λόρδος που λένε. Θα έχεις εδώ πέρα και την ποτηροθήκη σου που θέλεις εσύ, εδώ τη βάζουμε. Ναι. Έχεις τη φραπεδιά. Ωραία. Είδαμε και αυτό το χρωματάκι, το οποίο είναι αληθεία. Είναι τέλειο το χρώμα, δεν ξέρω. Είναι πέρλα πόσο... πράσινο, δεν ξέρω πώς το ονομάσω. Πέρλα. Έχει μέταλλο. Μάτινε, έχει μέταλλο μέσα στο χρώμα. Κοίτα, σε μερικά σημεία το βλέπεις σαν μαύρο, μετά σαν κυπαρισί, σαν... Κάνει και τρομερή αντίθεση ωραία με το χάλκινο εκεί που ουσιαστικά καπάκια του κινητήρα. Αυτό γιατί δεν ανοίγει. Γιατί δεν έχει ρεύμα. Α... Αυτό δεν έχει ρεύμα, γι' αυτό δεν ανοίγουν. Κατάλαβα. Έχει κλειδί όμως. Έχει κλειδί να ανοίξει σε περίπτωση που μείνει από ρεύμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο. Ανοίγοντας την αριστερή βαλίτσα, ανοίγεις το πλαϊνό καπάκι για να βάλεις ρεύμα στην μπαταρία που είναι από την αριστερή. Η σέλα του δεν είναι η ίδια. Κοίτα λίγο το. Θα τα πει ο Μάνος καλύτερα που τα ξέρει αυτά. Το ύφασμα. Πρώτα το παρακαλώ. Κοίτα το ύφασμα. Μικρόφωνο. Γεια σας. Μικρόφωνο. Περίμενε λίγο, Γιώργο. Όχι. Όχι. Ναι, με ακούτε. Ναι, κοίταξε. Δείξε λίγο τις σέλες. Τι σέλες δείξε. Καμία σχέση μία σέλα με την άλλη. Εδώ τώρα ρώτησε λίγο το Μάνο. Αυτό κάνει κάτι. Το δείξαμε πριν, το είπαμε. Βγαίνει το καπάκι και το προσθέτει πλάτη για το πλάτη. Οδηγό. Α... Τη σέλα δείξε λίγο. Ναι, πάω και στο άλλο. Ναι. Έχει διαφορετική σέλα. Τώρα σας ακούω, ναι. Βλέπεις. Πιο luxury. Ναι. Εδώ είπαμε δεν ανοίγει αυτό τώρα. Το τιμόνι είναι το ίδιο. Ναι, το δείξαμε αυτό πριν. Ωραία. Εδώ έχουμε θύρα USB, εδώ πέρα, ενώ στην τουρ είναι πίσω στην πίσω βαλίτσα.
Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, έχω δει στον δρόμο Μάνο, οι οποίοι είναι πορωμένοι, δεν ανεβαίνουν σε άλλη μηχανή άμα δεν είναι Goldwing. Ναι. Άμα θα μιλήσετε με τον Μάνο. Όχι. Δεν ανεβαίνουν σε άλλη μηχανή άμα δεν είναι Goldwing. Τρελαμένοι μιλάμε. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει αλλάξει 5 μοντέλα Goldwing. Είναι πολύ εύκολο διοικητό γενικά, παρόλο τον όγκο του και το βάρος. Εξαλείπτεται το βάρος μόλις ξεκινήσει η μοτοσυκλέτα και ναι. Και το στηριχτήρι πόσο λεπτό φαίνεται για να είναι κρατήσει... Είναι μασίφωμος. Ναι. Είναι γεμάτο, δεν είναι. Οι Ιαπωνέζοι ξέρουν. Εδώ τι βάζουν είναι τα αυτό? Πάντα ό,τι πρέπει. Χειρόφρενο. Χειρόφρενο, ναι. Ωραία. Κάτω λίγο, Μάγδα, ένα review. Ωραία. Για το να κλείσουμε το βίντεο, ναι. Το άλλο. Και το unboxing. Ναι, και να πούν στο... Πώς λέει το άλλο κανάλι που έχουμε? Expo-moto. Στο Expo-moto θα του δίνει το unboxing εκεί. Ναι. Αυτό ήταν το βιντεάκι εδώ. Το σημερινό. Γεια. Yeah.